Η Δανία αποφάσισε να αποσύρει από το εμβολιαστικό της πρόγραμμα το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson λόγω αναφορών για πρόκληση σπάνιων περιπτώσεων θρομβώσεων. Για τον ίδιο λόγο, η συγκεκριμένη χώρα που έχει πολύ αυστηρά κριτήρια χορήγησης αδειών έχει αποσύρει και το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο έχει παρόμοια τεχνολογία. Το εμβόλιο της Johnson & Johnson δεν είχε ακόμα χορηγηθεί σε κανένα άτομο στην Δανία, ωστόσο η χώρα είχε παραγγείλει 7 εκατομμύρια δόσεις του. Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υποστηρίζουν ότι σε όσες χώρες έχει ήδη επιτευχθεί εμβολιασμός άνω του 50% του πληθυσμού, παρατηρείται ήδη σημαντική μείωση στα νέα κρούσματα κορονοϊού. Η πρόσβαση στα εργαλεία αντιμετώπισης της COVID-19 αντιμετωπίζει αυτήν την στιγμή ένα χάσμα χρηματοδότησης ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εκτιμούμε ότι θα χρειαστούμε επιπλέον 35 με 45 δισεκατομμύρια του χρόνου για να εμβολιάσουμε περισσότερους ενήλικες στον κόσμο και που οι χώρες ομάδες των G7 θα μπορούσαν να καλύψουν από μόνες τους ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Γκόρντον Μπράουν υποστήριξε, κατά την ενημέρωση του ΠΟΗ, ότι οι 7 ισχυροί πρέπει να δημιουργήσουν ένα ταμείο ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσουν τις φτωχές χώρες στην αντιμετώπιση της COVID. Ζήτησε επίσης να δημιουργηθούν μηχανισμοί για να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα που περιορίζουν την τάχιστη διανομή των εμβολίων.